Επιστρέψαμε, αποχαιρετήσαμε τον Σταμάτη Γαρδέλη και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την επόμενη καλεσμένη. Θα μπορούσα να κάνω πολλούς προλόγους. Δεν θα το κάνω. Και ξέρετε, αν ετοιμάζεστε να παρακολουθήσετε μία οικογενειακή συνέντευξη, ξεχάστε το. Δεν θα την αντιμετωπίσω έτσι. Θα την αντιμετωπίσω σαν μία καλεσμένη, κανονική. Και σας εγγυώμαι ότι θα είναι η πιο διαφορετική της συνέντευξη από όσες έχετε παρακολουθήσει ως τώρα. Παρά το γεγονός ότι η πρώτη μου γνωριμία μαζί της έγινε όταν ήμουν 6 χρονών και εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από την ομορφιά της, από την λάμψη της, από την ενέργειά της, που παρά το γεγονός ότι δίπλα στεκόταν ο τότε σύζυγός της, με συγχωρείτε, γύρισα και είπα στον πατέρα μου, μπαμπά, γιατί δεν την παντρεύεσαι μπροστά στον άντρα της. Τελικά με άκουσε. Το έκανε. Θέλω να υποδεχτείτε την γυναίκα η οποία ακυρώνει εντελώς την έκφραση «κακή μητριά», η κυρία Μαρία Ιωαννίδου. Δόξα τω Θεώ τον Αντένα. Επιτέλους που σε συναντώ, Ναταλία μου. Επιτέλους που με συναντάς. Μετά από τόσο καιρό. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι η Μαρία έχει 128 προτερήματα και ένα βασικό ελάττωμα. Γκρινιάζει. Γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο, γιατί δεν σε βλέπω, γιατί. Γιατί. Έχεις τα δίκια σου. Γιατί. Έχεις τα δίκια σου. Κοίταξε να δεις, έναν άνθρωπο που αγαπάς, ναι. Σου λείπει. Και μου λείπεις. Το καταλαβαίνω. Είσαι η οικογένειά μου. Το καταλαβαίνω, το έχεις πει σε τόσες κάμερες που το έχουν με δώσει. Λοιπόν, το είπα και στον... Χαίρομαι που είσαι εδώ καταρχήν. Θα το πω άλλη μια φορά. Με τη Μαρία σήμερα θέλω να μιλήσουμε για να γνωρίσω κι εγώ πτυχές του χαρακτήρα της, παρά το γεγονός ότι την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, την έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλά που δεν ξέρω για τη Μαρία. Και είναι μια καλή ευκαιρία να τα μάθω μαζί σας. Και η Μαρία είναι σε εξομολογητική διάθεση. Η Μαρία θέλει να μοιραστεί πράγματα μαζί σας και μαζί μου. Διαφορετικά. Ξεκινώντας από εκείνο το καταπληκτικό περιστατικό στο αλάτι και πιπέρι. Που πραγματικά εγώ μη γνωρίζοντας ως παιδάκι ότι ήσουν ακόμα, ήσουν βέβαια σε διάσταση πια με το Βαγγέλη Σιλινό, ναι. Αλλά μου είχε κάνει τόση εντύπωση, ήταν νομίζω μια, ήταν τα γενέθλια της εκπομπής, ο μπαμπάς είχε καλέσει με τον Σιλινό, είχε βγει υπέρλαμπρη καλονία από μια τούρτα με ένα μαγιό καταπληκτικό, ένα σώμα παιδιά, εντάξει το οποίο το έχει ακόμα η γυναίκα, αλλά... Που λέει ο λόγος. Εντάξει το έχει ακόμα, αλλά... Εκείνη την εποχή ήταν κάτι το εξωπραγματικό και όταν τελείωσε το γύρισμα, μαγεμένη, βρεθήκαμε όλοι στο φουαγέ του καναλιού και είπα, αχ ρε μπαμπά, γιατί δεν παντρεύεσαι την κυρία Ιωαννίδου? Και θεωρούσα ότι σαν παιδάκι είχα πει κάτι πάρα πολύ έξυπνο και ότι όλοι έπρεπε να γελάσουν, δεν γέλασε κανείς. Έπεσε, ναι, έπεσε μια παγωμένη σιωπή, όπου όλοι κοίταζαν ο ένας τον άλλο και ο μπαμπάς μου είπε στη γιαγιά μου, πάρε το παιδί σπίτι. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι λάθος είχα κάνει. Κάτι σωστό έχεις κάνει, το προαίσθημα του μικρού παιδιού. Το προαίσθημα του μικρού παιδιού. Πάμε λοιπόν.